Γεια σου, Σταμάτη. Γεια σου, Πέτρο. Δεν ξέρω αν άκουγες τι έλεγα. Ακουγόταν έξω. Άκουγα ωραία λόγια. Σε έβρισα λίγο. Είπα ότι είσαι ρόκερ, δεν είσαι λαϊκός τραγουδιστής. Άκου να σου πω. Εγώ, ροκ είναι ο τρόπος ζωής μου. Για μένα, για να σου δώσω να καταλάβεις, είμαι soul τραγουδιστής. Δεν είμαι ροκ τραγουδιστής. Όχι, μπαλάδες που τραγουδάς, η ροκ έχει και λίγο μια αναφορά προς ναι, το soul και προς την blues. Αν ψάξεις μέσα blues. Στην ψυχή μου, είμαι blues, είμαι soul τραγουδιστής όμως. Δεν είμαι ροκ. Ροκ είναι ο τρόπος που ζω και εκφράζομαι. Όταν σε βλέπω, μου δημιουργεί την αίσθηση ότι κουβαλάς μια... Όχι, δεν θα σου έλεγα... Κάτι ανάμεσα σε περίσκεψη και θλίψη καμιά φορά. Είμαι άνθρωπος μελαγχολικός. Και τα τραγούδια μου έχουν μια δόση μελαγχολίας. Προσπαθώ πάρα πολύ να γράψω τραγούδια και να ερμηνεύσω τραγούδια, να τραγουδήσω που να έχουν ευεξία. Και αυτό το χρειάζεται η εποχή. Το να γράψω μελαγχολικά τραγούδια, αφού το έχω τόσο πολύ όπως όταν συζητάμε. Είμαι λαϊκός τραγουδιστής, είναι αυτός που ξεκινάει μέσα από τη φτώχεια, από το τίποτα και γίνεται κάτι. Είναι αυτός που αγκαλιάζει το όνειρό του χωρίς να έχει κάνει σπουδές. Κανένας που έχει σπουδάσει δεν μπορεί να τραγουδήσει λαϊκό τραγούδι. Κάποια στιγμή μετά, όσο μεγάλωνα, επειδή έφυγα με τα καράβια και είμαστε σαν οικογένεια, τα 30 άτομα που είμαστε μέσα, και άλλαξα 13 καράβια γιατί δεν ήμουνα ήσυχος. Σε διώχνανε τα προηγούμενα. Εσύ γίνονταν φασαρίες. Τι έκανε. Τι έκανε, ήμουν λίγο επαναστάτης λίγο. Πέτυχες κανένα να στεριώσεις. Ναι, έχω περάσει και καλά. Ναι. Και σε πληροφορώ ότι είναι αυτοί είναι τα καλύτερα παιδιά. Εγώ έχω ένα κλεισάκι εδώ που πάω και γυμνάζομαι στη Γλυφάδα και περνάω, μπαίνεις μέσα σκυφτός εκεί. Και πάντα ανάβω να κηρύσουν ναυτικούς, γιατί έχω πέσει σε καιρούς, σε τυφώνες και κυκλώνες που δεν περιγράφεται. Και θυμάμαι που ήμουν 18 χρονών και δεν φοβόμουν. Γι' αυτό λέω και σε ένα βιβλίο που ετοιμάζω ότι όταν είσαι 18 απαγορεύεται να φιλοσοφείς και μετά τα 40 επιβάλλεται. Συμφωνώ. Να μπορείς να βιώσεις εμπειρίες. Κάτι πάει και σαν και σένα. Πιστεύουν στην αντρική φιλία. Πιστεύεις ακόμα στην αντρική φιλία? Κοίταξε, ή κάπως έχει πιστεύω, λομιάσει. Δεν πιστεύω. Χρησιμοποιώ και με χρησιμοποιούν. Γιατί εγώ μέσα από τις φιλίες, τις παρέες, κάνω, ναι, ας πω, κάνω ψυχοθεραπεία. Δεν χρειάζεται να πάω σε ψυχαναλυτή. Έχω πάει παλιά να δω τι παίζει και τελικά αυτός είχε ένα πρόβλημα και του το έλυσα. Και μου είπε μετά να έρθει... ναι. Μου είπε μετά να έρθει σπίτι μου την επόμενη φορά να πληρωθώ κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όταν εσύ έχεις φίλους καλούς και συζητάς, βασικά επιλέγω άτομα που έχουν χιούμορ. Γιατί εμένα το χιούμορ με γλίτωσε από την κατάθλιψη. Πολεμάω τις αδυναμίες μου, ο ίδιος προσπαθώ να καταλάβω, να εντοπίσω τι είναι αυτό που με κάνει και περνάω άσχημα. Λοιπόν, έχει τύχει και φίλους που κατά καιρούς κάνω φίλους και τους έχω κοντά μου, που ξέρω εκ των προτέρων ότι σε άλλους δεν φέρονται καλά. Εγώ επιλέγω φίλους που να φέρονται καλά σε όλους. Αλλά αυτοί που δεν φέρονται καλά σε άλλους, όλος τυχαίως, έχουν τόσο πηγαίο χιούμορ, όσο και να το πληρώσω, αξίζει τον κόπο. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι. Πάμε παρακάτω. Γυναίκες, τι σου μάθει η ζωή? Η ζωή. Η γυναίκα για μένα είναι από τα πρώτα απαραίτητα συστατικά για να μπορείς να ζεις όμορφα. Λοιπόν, είναι το σεξ, είναι η παρέα, είναι η συντροφικότητα, τι απ' όλα. Είναι η αγκαλιά που θα... Είναι η αγκαλιά τώρα πια. Τώρα πια. Γιατί παλιά... κοίταξε, όταν εσύ από μικρός έχεις φάει λούκι και έχεις τρέξει και έχεις φύγει από την οικογένειά σου και δεν έχεις τη στοργή αυτή. Από πολύ μικρός ούτε έχεις κάνει φλερτ. Γιατί όταν είσαι στα καράβια, η πρώτη γυναίκα που θα πας είναι πληρωμένη. Είναι Είναι πόρνη. Λοιπόν, και έχω μάθει λοιπόν ότι η γυναίκα είναι απαραίτητο, είναι γη, γεννάει. Και έχω καταλάβει και το εξής, όποια γυναίκα θέλει να είναι και γη και ουρανός, ποτέ δεν θα στεριώσει με άντρα. Η γυναίκα πρέπει να ξέρει το ρόλο της. Είναι γη, ο άντρας είναι ο ουρανός. Ο Θεός είναι ο Θεός, δεν είναι η Θεός, δεν είναι η Θεά. Λοιπόν, και έχω μάθει λοιπόν ότι όλες αυτές που με πληγώσανε κατά καιρούς, γιατί όταν πληγώνεται ένας άντρας, περνάει το λούκι αυτό της καψούρας, ας πούμε, τη απόρριψη, όπω θέλει, πε το, ναι. Και του εγωισμού. Και η γυναίκα το έχει την απόρριψη, έτσι. Και εσύ δεν έχει. Όχι, όχι. Σου δίνει την απόρριψη. Γιατί κοίτα, δεν μπορούμε στη ζωή ό,τι θέλουμε να το έχουμε. Έτσι.
υπάρχουν και γυναίκες που μας απορρίψουν. Ναι. Αυτές τις γυναίκες εγώ, σε αυτές τις γυναίκες όλες εγώ χρωστάω. Και τους ανάβω λαμπάδες, γιατί από όλες αυτές έχω γράψει μεγάλα τραγούδια. Που γράψει επιτυχίες. Εγώ πληρώνομαι όταν πληγώνομαι. Είμαι από τους ανθρώπους τους τυχερούς. Εσύ έκανες και ένα γάμο ο οποίος ήταν 25 ημερών. Τι μάθημα ζωής πήρες από αυτό, δηλαδή. 25 ημερών γάμος, δηλαδή. Δεν είχα μάθει πόσο ποτέ όφω είσαι. Μία μαγική λέξη. Το όχι. Και ειδικά να το λέω στις γυναίκες. Έπρεπε να γίνει, γιατί για να χωρίσεις πρέπει να παντρευτείς. Σε κάποιες περιπτώσεις. Το ξέρω ότι θα γίνει έτσι, δηλαδή, στην ουσία. Σε προμελετημένο έγκλημα. Το ήξερα, αλλά φανταζόμουν ότι ίσως γίνει ένα θαύμα. Mm. Σε μένα. Μάλιστα. Δεν αισθάνεσαι ποτέ μαλάκας αν δώσεις πολλά σε μια γυναίκα? Όχι. Που εκ των υστέρων δεν εκτιμηθεί. Άρχοντας για μένα, γιατί εμένα με λένε άρχοντας την νύχτα. Το ξέρω. Κάπως έτσι είπα. Σημαίνει, άρχοντας για μένα σημαίνει αυτός που όταν δίνει παίρνει χαρά. Και όχι όταν παίρνει. Μάλιστα. Άλλο πράγμα στη ζωή. Τι είναι αυτό που μετανιώνεις πιο πολύ από αυτά που έχεις κάνει? Δεν ξαναδείς. Βλέπω κάποιους τραγουδιστές που ξεκινάνε την καριέρα τους τώρα, οι οποίοι προσέχουν πολύ τον εαυτό τους, δεν καπνίζουν, γυμνάζονται, δεν πίνουν, οι οποίοι δεν έχουν τις φωνητικές δυνατότητες τις δικές μου ή κάποιον άλλο καλλιτεχνών που είναι μέσα στην κρεπαλή. Και θα ήθελα, έχω μετανιώσει που εκείνα τα χρόνια που ήμουν νέος και είχα την επιτυχία στα χέρια μου, για τις επιλογές μου δεν μετανιώνω, γιατί μου δώσαν επιτυχία. Και με φτιάξαν αυτό που είμαι σήμερα. Ίσως έχω φιλοσοφήσει και φιλοσοφώ από αυτό. Θα ήθελα όμως να έχω προσέξει πιο πολύ και να είχα αγαπήσει τον εαυτό μου περισσότερο τότε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι θα ήμουν πολύ πιο ακμαίος, πολύ πιο δυναμικός, γιατί έχω δυνατή κράση. Αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή τον εαυτό σου τον πήρες παραμάζωμα, να σου το πω ευγενικά. Ναι, μπήκα μέσα στη λίμνη με τους Καρχαρίες και ό,τι πήρανε, φάγανε τι φάγανε, αλλά εγώ απέναντι πέρασα. Διαπυρώσχη σιδήρου. Πέρασα, ναι. Γιατί τράβηξε ζόρια. Κοίταξε να δεις. Όταν ξεκινάς από το τίποτα και μπαίνεις σε έναν χώρο που λέγεται νύχτα και εκεί υπάρχουν κυκλώματα και γνωριμίες και δεν ξέρεις κανέναν εκεί, ξέρεις ότι έχεις αυτό που χρειάζεται για να γίνεις και εσύ κάτι ξεχωριστό, οπωσδήποτε θέλει ψυχή να φύγεις από ένα χωριό που δεν σε πιστεύει κανένας. Σου λένε τι πάει να κάνει τώρα, πού πάει ο άνθρωπος. Έτσι, για να μπεις και να το καταφέρεις αυτό, θέλει μεγάλα μπαλάκια. Θέλει μεγάλα μπαλάκια, αλλά ταυτόχρονα πέφτεις σε μεγάλα λούκια. Μα αυτό είναι επόμενο. Επόμενο. Βέβαια. Αυτό είναι επόμενο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάμε σε ένα break που πρέπει να πάμε και να μου πεις μετά τα λούκια στα οποία μπαίνεις. Πάμε.